Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Το πολύ μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου θα έχει μεταφερθεί στην οδό Παπαναστασίου η λαϊκή αγορά της Αλεξανδρούπολης. Σύμφωνα με τα όσα είπε το πρωί ο Δήμαρχος Βαγγέλης Λαμπάκης στους παραγωγούς και εμπόρους της λαϊκής. Ο Δήμαρχος και οι παραγωγοί βρέθηκαν σήμερα στην περιοχή, στην Παπαναστασίου, προκειμένου να διευθετήσουν τις τελευταίες εκκρεμότητες και να δουν από κοντά τον τρόπο με τον οποίο θα στήθουν οι πάγκοι. Ο Δήμαρχος ζήτησε τη συμπαράσταση όλων των δημοτών, ώστε το νέο αυτό εγχείρημα, όπως είπε, να έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Τέλος φαίνεται να μπαίνει μετά από πολλά χρόνια συζητήσεων, διαφωνιών και εντάσσεων στο σίριαλ που λέγεται Λαϊκή Αγορά Αλεξανδρούπολης. Η μεταφορά της στην οδό Παπαναστασίου είναι ζήτημα λίγο ημερών, τουλάχιστον όπως διαβεβαιώνει ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Βαγγέλης Λαμπάκης. Η οριστική μόνιμη λύση που όλοι ζητούσαν εδώ και χρόνια φαίνεται πως σε λίγο καιρό θα είναι γεγονός, παρά τις αντιδράσεις που υπάρχουν από πολλούς παραγωγούς και επαγγελματίες της πόλης για τη μετακίνησή της στην Παπαναστασίου σε μια περιοχή που, όπως λένε, δεν θα εξυπηρετεί κανέναν και κυρίως τους καταναλωτές. Πάντως ο Δήμαρχος βρέθηκε στο σημείο και μαζί με παραγωγούς ρύθμισαν κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες. Είδαμε λοιπόν τα αντικείμενα τα οποία θα τοποθετηθούν σε συγκεκριμένους χώρους. Διαπιστώσαμε ότι, ας πούμε, ότι τα ψαράδικα πρέπει να πάνε πιο πάνω, εκεί όπου υπάρχουν υπόνομοι και όπου δεν θα υπάρχει δυσοσμία, γιατί δεν υπάρχουν και σπίτια. Και είπαμε επίσης ότι τα προϊόντα υγείας ήταν από μια πλευρά, ότι θα υλοποιηθεί η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου όσον αφορά τις τρεις διεξόδους καθέτος επί της Παπαναστασίου, προκειμένου να μην δημιουργηθεί η παραμικρή συμφόρηση κυκλοφοριακή, γιατί είναι ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα της λαϊκής στην Παπαναστασίου. Οι θέσεις έχουν οριστεί, οι αριθμοί έχουν τοποθετηθεί και η λαϊκή θα ξεκινά από το 7ο σχολείο και θα εκτείνεται μέχρι το παλιό νοσοκομείο. Ο Δήμαρχος την απόφαση της μετεγκατάστασης της λαϊκής αγοράς τη χαρακτήρισε ως ένα νέο τόλμα και ζήτησε τη συνεργασία όλων, ώστε, όπως είπε, αυτή η ενέργεια να ωφελήσει κάθε πλευρά. Τέλος του μηνός ή αρχές Νοεμβρίου να υλοποιήσουμε αυτό το επιχείρημα, αυτό το τόλμημα, αυτή την καινούρια προσέγγιση, για την οποία παρακαλώ για μια ακόμη φορά και τους εκπροσώπους των παραγωγών και τους παραγωγούς, αλλά και τους δημότες οι οποίοι θα προσεγγίζουν την λαϊκή αυτήν, να συνεργαστούν έτσι ώστε να λειτουργήσει με τον καλύτερο τρόπο για όλες τις πλευρές. Και βέβαια, ή τη Δευτέρα ή την Τρίτη, θα έχουμε επαφή με το αστικό ΑΕ, την δεύτερη επαφή, αλλά και με τη συμμετοχή των παραγωγών, τους οποίους τους ευχαριστώ για την απόλυτη συνεργασία τους, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, να συνεργαστούμε. Δεν έμεινε κάτι άλλο ως πολυτέλεια στην Ελλάδα και στους Έλληνες. Να μιλήσουμε λοιπόν τη Δευτέρα και Τρίτη στο ίδιο τραπέζι, έτσι ώστε η προσέγγιση του αστικού, ιδιαίτερα για τους αγοραστές, δημότες που έρχονται από τα χωριά, αλλά και από τη Σαμοθράκη, να είναι και για αυτούς προσεγγιστική κατά τον καλύτερο τρόπο.